διακοπές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν εργαζόμενοι αλλά και άνεργοι που έχουν κάνει αίτηση για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αργότερο την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες των 150.000 δικαιούχων του φετινού προγράμματος. Θα δοθεί μια ολιγοήμερη προθεσμία για να γίνουν ενστάσεις και στη συνέχεια θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα. Έχουν τη δυνατότητα από 1 έως 5 μέρες να πάνε, έχουν γίνει ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες και θα μεσολαβεί σε ένα μικρό διάστημα όπου θα έχουν δυνατότητα να κάνουν ενστάσεις και αμέσως μετά θα έχουμε τους οριστικούς πίνακες. Οι δικαιούχοι πληρώνουν και συμμετοχή ανάλογα με το κατάλημα που θα επιλέξουν. Αν για παράδειγμα καταλήξουν σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, θα πληρώσουν επιπλέον 5 ευρώ το άτομο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θέσεις καλύπτονται πλέον κάθε χρόνο με δυσκολία. Αυτό που είχα πάει εγώ ήταν τότε που κάνανε κουραδιέρες. Καλά ήταν, μια χαρά. Είχε και κάποια συμμετοχή από εσάς? Όχι, τίποτα. Δεν ξέρει κιόλα και δεν μπορεί. Αν έχει και συμμετοχή, δεν θα μπορεί ίσως. Όσοι προτιμήσουν τα νησιά στα οποία είχαμε τις μεγάλες προσφυγικές ροές, δηλαδή Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κο, θα δικαιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση διακοπές έως και 10 ημέρες και όχι 5, όπως ισχύει για τους δικαιούχους άλλων προορισμών. Εάν τα δίνουν προς τον ελληνικό λαό με τα εισιτήρια αυτά, είναι καλά, γιατί αλλιώς από μόνοι μας δεν μπορούμε να πάμε όπως γίνανε τα πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα ο ΟΑΕΔ αναμένεται να τρέξει ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά τους ανέργους που παίρνουν ήδη επίδομα ανεργίες. Αντί να είσαι στο ταμείο, θα παίρνει το Ταμείο Εργοδότησης και έχει πλήρη ασφάλιση και κάλυψη ο εργαζόμενος για ένα χρόνο. Μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις να τον κρατήσει, γιατί εκεί ευελπιστούν πάντα τα προγράμματά μας και στοχεύουν. Κάποιοι θα μείνουν, δεν μπορούν να τους διώξουν όλους όταν λήξει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα και θα μπορούν να προσλάβουν ανέργους για έναν χρόνο με επιδότηση, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος που είχαν οι άνεργοι στο Ταμείο του ΟΑΕΔ.